παίζει ρόλο. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη και έπιασε και το κρύο και εγώ ντύθηκα έτσι φορμέ και ήρθα και έσκασα μύτη και μέχρι να έρθω πάγωσα. Σήμερα όμως έχουμε μία αγαπημένη φίλη, παλιά αγαπημένη μας φίλη, τη Μαρέτη Μιχαηλίδου, εικαστικός. Θυμάστε που σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα, άγνωστο, την επόμενη Τετάρτη τι θα κάνουμε. Λοιπόν, να πω μέσα στον πρώτο μήνα του χρόνου, ήρθε η Μαρία Μιχαηλίδου, είχαμε ξανά κάνει εκπομπή το 21 νομίζω, το 21. Μετά την καραντίνα, που κάναμε κάποιες εκθέσεις στην Καλλιθέα. Ναι. Η Μαρία Μιχαηλίδου, εικαστικός, θέλω καλησπέρα με την καλή μου χρονιά. Καλή χρονιά και από μένα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρεθήκαμε μετά από κάποια χρόνια. Ιδιαίτερη τιμή και χαρά που είσαι θα πάρει στην εκπομπή σου, να πούμε τα εικαστικά μας, να πούμε τα δικά μας, πώς είμαστε, τι έχουμε κάνει αυτό το χρόνο που έχει φύγει, τα χρόνια που ήταν να βρεθούμε, που δεν είναι μέχρι τώρα. Και πάντα θα έχουμε, όποτε με θέλετε βέβαια, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε λίγο για τα καλλιτεχνικά, για τα καλλιτεχνικά δρόμενα. Και να πούμε, εκτός από μένα, υπάρχουν τόσο πολύ ωραίοι καλλιτέχνες και τόσο πολύ ωραίοι ζωγράφοι που πρέπει να στηριχτούν πραγματικά. Πρέπει όλοι να πηγαίνουμε. Ο Λεόντιος, προχτές μίλαγα μαζί του, που είναι μια δυνατή προσωπικότητα, μου λέει ότι είναι πρόεδρος του Σωματείου Εικαστικών. Σωστά. Φοβερός άνθρωπος και αυτός με έχει στηρίξει από το 2014. Μπορώ να σου πω ότι ήταν από τους πρώτους καλεσμένους που είχα φέρει το 2014-2015. Ο Λεόντιος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό που κάνει. Οπότε γνωρίζει πάρα πολύ κόσμο. Βλέπει από κοντά τους καλλιτέχνες, τους εικαστικούς. Οπότε έχει να πει πολλά πράγματα για αυτό το τομέα. Είναι ιδιαίτερη προσωπικότητα. Χαιρόμαστε όποτε τον βλέπουμε. Είναι πραγματικά και δεν βοηθάει μόνο εικαστικούς, βοηθάει και ποιητές. Και ποιητές, λογοσυγγραφείς. Προωθεί βιβλία, τρέχει, έχει γράψει θεατρικά. Σωστά. Ο Λεόντιος, για να κάνουμε ένα μικρό τέτοιο, είναι στο Δευκαλίνο το Θεσσαλό, το οποίο είναι ένα πυροδικό από τη Λάρισα που βγαίνει. Το διαχειρίζεται η κυρία Σταματία Καβέ, μια εξαίρετη καλλιτέχνη, ζωγράφος και λογοτέχνης. Εκεί συναντάς, σε αυτό το περιοδικό, συναντάς πάρα πολλούς καλλιτέχνες, από λογοτέχνες, ποιητές και ζωγράφους. Για ποιο που μου πες, για πες. Λέγεται Δευκαλίωνο Θεσσαλός. Α. Η συντάκτριά του είναι στη Λάρισα. Εκεί είναι και ο Λεόντιος μέσα, γράφει, έχει δικιά του κείμενα που γράφει και οι καλλιτέχνες, κάποιοι ζωγράφοι που κάθε 3 μήνες περίπου στέλνουμε κάποια έργα και εκδίδονται σε αυτό το περιοδικό. Είναι δηλαδή ένα τεύχος το οποίο μαζεύει όλη την ελληνική ομορφιά, όλους τους καλλιτέχνες από την Ελλάδα. Είτε είναι λογοτέχνες, είτε είναι συγγραφείς, είτε είναι ζωγράφοι. Και εκεί βλέπουμε τι έχουμε. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για τους καλλιτέχνες μας. Πραγματικά πρέπει να είμαστε περήφανοι. Εγώ κάθε φορά πάω σε έκθεση και βλέπω άτομα, πίνακες, καινούριους ζωγράφους. Μ' αρέσει τόσο πολύ αυτό που υπάρχει, τόσο πολύ ομορφιά. Και χάνεται οτιδήποτε άλλο άσχημο υπάρχει τριγύρω μας. Εννοείται. Εδώ πέρα βλέπεις ότι έχουν πάει πάνω σε παλιά κτίρια, στα πετράλωνα και σε αυτά και έχουν κάνει τα παιδιά γκράφιτι και αμέσως όπου η ομορφή είναι... Αλλάζει όλη η ατμόσφαιρα. Αλλάζει η ψυχή του ανθρώπου. Νομίζω, μα οι πίνακες ομορφαίνουν. Γι' αυτό λέει, κάνουμε πίνακες, γιατί ομορφαίνουν τον κόσμο. Έτσι δεν είναι ζωγραφική, ομορφαίνει τον κόσμο και ομορφαίνει την καρδιά του ανθρώπου, του κόσμου, την καρδιά του άλλου που θα έρθει. Γιατί θα έρθει να δει κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν το βλέπει καθημερινά. Είτε το πάρει, είτε δεν το πάρει, δεν έχει σημασία. Και η επισκεψιμότητα που υπάρχει σε έναν χώρο που εκθέτουμε τα έργα μας, είναι πολύ πιο σημαντική καμιά φορά από το να αγοράσει κάποιος ένα έργο. Γιατί εκεί έχει τώρα να θαυμάσει αυτό που έχει κάνει εσύ, που το έχει σκεφτεί, το έχει βγάλει μέσα από την ψυχή σου, έχει δουλέψει πάνω σε αυτό, το αγαπάς σαν δικό σου κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι του εαυτού σου, δεν είναι κάτι που
αποχωρίζεται πάρα πολύ εύκολα ένας καλλιτέχνης στον πίνακά του. Δεν είναι εύκολο κομμάτι αυτό. Αυτό θα σου λέγανε, όταν το φτιάχνεις και μετά είναι δύσκολο να το πουλήσεις. Είναι πολύ μεγάλο το δέσιμο. Δηλαδή, κάποιες στιγμές εγώ σκέφτομαι. Τα παιδιά σε. Μακάρι να μπορούσα να τα κρατάω όλα και να τα βλέπω όλα. Είναι πολύ μεγάλο το δέσιμο. Είναι κάτι που λες τουλάχιστον να είναι κάπου, να το πάρει κάποιος άνθρωπος που να του αρέσει και να του προκαλεί την ηρεμία και να νιώθει όμορφα. Αυτό είναι η αμοιβή του καλλιτέχνη. Αλλά πρέπει να και εμείς οι καλλιτέχνες να βοηθάμε, βέβαια, να μιλάμε για τα έργα μας, να βγαίνουμε λίγο πιο πολύ στον κόσμο και ο κόσμος να μην φοβάται να μπει μέσα σε γκαλερί, να μην φοβάται. Εντάξει, κοίταξε να δεις, έχουν συνδέσει ότι τα έργα τέχνης, ναι. Κάτι ωραίο δηλαδή, εντάξει, και ο κόσμος τώρα δεν έχει, είναι λίγο ακριβά, ναι. Εντάξει. Ναι. Μπορεί να δεις πίνακες, ξέρω εγώ, θα μου πεις, βλέπουμε και αυτούς τους ανθρώπους που ζωγραφίζουν στο μοναστηράκι, ναι. Στις παραλίες, ναι. Και κάνουν ωραίες προσωπογραφίες, κάνουν ωραίους πίνακες τοπία και τους πουλάνε 10 και 15 ευρώ. Ναι, ναι. Όπως ήταν ο ζωγράφος που ήταν από το νησί και ξεχνάω το όνομά του, που η μαμά του τον έδερνε και δεν ήθελε να δεχτεί ότι είναι καλός ζωγράφος. Ο Γλύπτης εννοείς. Γλύπτης, μπράβο, Γλύπτης, ναι, μπράβο. Ο Γλύπτης. Ξεχνάω το όνομά του τώρα, έχει γίνει και έργο αυτού μου η ζωή. Ναι. Αλλά υπήρχαν και ζωγράφοι πολύ καταξιωμένοι που δίνανε τα έργα τους για ένα κομμάτι ψωμί και αναγνωριστήκανε μετά το θάνατο. Ή άμα πας σε κάποια μαγαζιά στην Πειραϊκή, ναι. Θα δεις τοιχογραφίες και ζωγραφιές από μεγάλους καλλιτέχνες, ναι. Σε παλιά μαγαζιά, ναι. Που τότε εκείνη τα κάνανε για το προστοζή, ναι. Και τώρα είναι έργα... Οι καλλιτέχνες έχουμε αυτή την ατυχία, μπορώ να πω. Συνήθως οι μεγάλοι καλλιτέχνες και οι καλοί καλλιτέχνες, πάντα όλα τα έργα τους είναι, τα αρχικά είναι προς το ζήν. Μετά γίνεται η αναγνωρισιμότητα του καλλιτέχνη και τότε αρχίζουν τα έργα και παίρνουν αξία. Βέβαια, για ποιο λόγο γίνεται αυτό, νομίζω πάντα γινόταν αυτό. Από την αναγέννηση, από τους πολύ μεγάλους ζωγράφους, όλοι φύγανε είτε χωρίς να έχουν χρήματα, είτε με κάποια ψυχικά προβλήματα. Όλοι κάπως έτσι φύγανε και μετά τα έργα τους έγιναν γνωστά. Ναι, έγιναν γνωστά και πήραν αυτό που έπρεπε να πάρουν. Αυτό τώρα που υπάρχει μεγάλη προσφορά, δηλαδή υπάρχουν καλά δεν λέμε τόσο εικαστικοί όσο που βλέπουμε έτσι μεγάλη προσφορά σε ποιητές, σε συγγραφείς, δηλαδή μεγάλη... Έξαρση, πώς να σου το πω. Ναι, είναι πραγματικά, έχει άνοιξει πάρα πολύ ο κύκλος. Βγαίνουν πάρα πολύ καλλιτέχνες. Πραγματικά βγαίνουν. Ναι, γιατί εγώ βλέπω και από το Εθνικό Θέατρο βγαίνουν σκηνογράφοι, ζωγράφοι. Συνέχεια. Δηλαδή. Συνέχεια. Μάλλον είναι η διαφυγή αυτή του ανθρώπου. Είναι η διαφυγή του. Είναι ένας τρόπος να φύγει από αυτό που. Μήπως όμως τώρα το ίντερνετ, δηλαδή κάποτε, ξέρω εγώ. Έπλεκε μια γυναίκα και τα έπλεκε και τα βάζε στα σερτάρια, άντε να τα έδινε και στις κόρες της. Πού να τώρα, μπράβο, τώρα βλέπουμε ότι θα τα πλέξουν, θα τα βγάλουν στο TikTok, θα τα βγάλουν στο Face, ναι, θα τα βγάλουν. Μήπως φταίνε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γι' αυτό δηλαδή τα social media που όλοι θέλουμε να δείξουμε το έργο μας. Ναι. Δηλαδή, κάποτε μπορεί κάποιος να κάνει 10 έργα έτσι που λες για να ξεδώσει ναι. Να τα κράτα για σπίτι του. Και να μην το ξέραμε κανείς. Ή να τα πήγαινε σε μια έκθεση, σε μια γκαλέρι, γιατί έτσι κι αλλιώς όσοι τα πάνε δεν γνωρίζουν ποιοι πάνε, μπράβο, και ποιοι είναι οι καλλιτέχνες που εκθέτουν. Μπράβο, ναι. Αν δεν βγει το έργο, τα κομμάτια μέσω διαδικτύου, σίγουρα δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι καλλιτέχνες. Ναι. Εκεί γίνεται η επιλογή του κάθε καλλιτέχνη. Και πού θέλεις να κοιμαθείς, προς τα που θέλεις να πας. Αυτή είναι η στάση που θα κρατήσει ο καθένας για τον εαυτό του. Δηλαδή, τι θέλει. Θέλει να βγει προς το διαδίκτυο και να ανοίξει έναν κύκλο που μετά αλλάζει όμως το κομμάτι, το οικονομικό, μπορώ να πω. Είναι διαφορετικά όταν βγαίνει στο διαδίκτυο. Θέλει να χτίσει ένα όνομα μέσω διαδικτύου. Μέσω να ρωτήσει στο διαδίκτυο, δηλαδή είναι πιο χαμηλή τιμή ή πιο. Όταν βγάζουμε πολλά έργα σε ένα διαδίκτυο.
Σίγουρα θέλουμε να απευθυνθούμε σε κόσμο ο οποίος μπορεί να έχει και ένα χαμηλό Πρότυπα, πρότυπο κόσμο. Γιατί ναι, είναι πως βγαίνουν τα ρούχα. Όπως βγαίνουν τα ρούχα, έτσι βγαίνουν και οι πίνακες. Αυτή είναι η πραγματικότητα του διαδικτύου. Όπως βγαίνουν τα ρούχα, που μπορεί να πάρεις ένα ρούχο από 20 ευρώ μέχρι 100, μέχρι 200. Ναι, ενώ στη βιτρίνα να το πάρεις 200-300. Αυτό, έτσι γίνεται και στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο συνήθως βάζεις για να πουλήσεις κομμάτια που θέλεις εσύ να δώσεις και να τα βάλεις σε μια τιμή που να μπορεί να είναι μια μέση τιμή, να γίνει προσιτή πιο προσιτή, όλους, να γίνει για όλους και να γίνει και πάλι τη διαφήμιση. Καλή είναι η διαφήμιση στο διαδικτύο, το δέχομαι και είναι καλή. Αρκεί να μην γίνεται πάρα πολύ, γιατί όταν αρχίζει και γίνεται συνέχεια, αρχίζει και φθείρει και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, πιο ωραίο καταρχήν, για να πούμε την πραγματικότητα, ποτέ ένα πίνακα δεν δείχνει ωραία στο διαδίκτυο από τη φωτογραφία όπως είναι στην πραγματικότητα. Άρα, ο σκοπός που θα έπρεπε να έχει ο καλλιτέχνης είναι να φέρει τον άνθρωπο στον χώρο που θα βρίσκεται το πίνακα. Έτσι. Γιατί η προσωπική επαφή και με τον πίνακα και με τον καλλιτέχνη είναι πολύ διαφορετική από ότι με το διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο θα δει μια φωτογραφία. Ανάμεσα από το διαδίκτυο βλέπει και πάρα πολλά post, βλέπει και πολλές μεταξωτυπίες, βλέπει και έργα τα οποία δεν είναι έργα, τα οποία πουλούνται όμως σαν έργα. Έτσι. Και δεν είναι έργα. Εκεί είναι λίγο η παγίδα του διαδικτύου. Γιατί υπάρχουν έργα τα οποία πουλούνται σαν έργα τέχνης, αλλά είναι μεταξωτυπίες, πολύ καλά φτιαγμένες και δεν είναι καν χειροποίητα και δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν μπορεί να το καταλάβει από το ίντερνετ, από την οθόνη να δει. Οπότε, άμα θέλουμε να πάρουμε σίγουρα ένα πίνακα από εργοτέχνη, θα πάμε σε μέρη τα οποία είμαστε ασφαλείς ότι θα τώρα πάρουμε ένα πίνακα. Τώρα μου λες και θυμάμαι που έκανα κονέ του ένας καθηγητής μου, ο γιος του, είχε βγάλει τη σχολή καλλιτεχνών. Ναι. Και είχε πει δασκάλα τους να συμμετέχουν σε μια έκθεση. Και είχα συστήσει την πληρενάδα μας. Ναι, ναι. Και τώρα θυμάμαι που ακόμα περιμένω καθηγητή. Ακόμα περιμένει. Έτσι είναι, ναι, γι' αυτό. Αν δεν πας στην έκθεση, στην γκαλερί, μόνο να πας να βρεις τον ζωγράφο τον ίδιο. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Να δεις από κοντά τα έργα, να δεις ποιο έργο είναι αυτό που σε εκφράζει περισσότερο. Τι είναι αυτό που θα ήθελες να δεις. Εγώ θυμάμαι ότι κάποια έργα σου είχα πάει και στον Πειραιά και πήγα και τα είδα σε ένα μαγαζί εκεί. Είχα πάει στον Πειραιά, ναι, έχω συνεργαστεί με αρκετές γκαλερί. Ήμουνα και στην Art Way με την Δρακοπούλου. Και με την κυρία Δρακοπούλου. Με την κυρία Δρακοπούλου. Πολύ καλή. Εκλεκτή δηλαδή πραγματικά, στο Πειραιά, σε μια γκαλερί, στη Δημοτική Πινακοθήκη, στην Πινακοθήκη Καλλιθέας έχω πάει και συνεργάζομαι και με την UNESCO. Που εκεί κάνουν πάρα πολλά δρόμενα και συμμετέχουμε σε πάρα πολλές εκθέσεις. Είναι πολύ ωραία τα δρόμενα που έχουν. Η UNESCO έχουν. Ναι, έχει καλά. Είναι αυτό πολύ ωραία, ναι, είναι, είναι κάτι το ιδιαίτερο, είναι κάτι το ιδιαίτερο. Γιατί... Να σου πω, τότε που βραβεύαμε τη γυναίκα και το η UNESCO είχε και εικαστικά. Ναι, είμαι που βραβεύαμε το... Μέσα στην καραντίνα πρέπει να ήταν και αυτό, ναι. Εκεί 18-19. Που βραβεύαμε το μπάτερ ναι. Και τη γυναίκα του, την Κιβωτό του Νόε. Ναι, 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 που βράβευε UNESCO. Ναι, 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 πάντα είμαι σε όλες τις εκθέσεις με τους UNESCO. Και είτε κάνει εδώ, είτε κάνει γιατί στέλνει και στο εξωτερικό κάποιο πίνακε, είτε κάνει μελέτα, είτε κάνει στο εξωτερικό. Στη Δημοτική Πινακοθήκη είχε ένα πάρα μια πολύ ωραία θεματολογία που κάναμε με τη Μικρά Ασία. Έχουμε κάνει και τα κλεμμένα του Παρθενώνα. Είναι πολύ ιδιαίτερα τα θέματα που κάνουμε την UNESCO και είναι και πολύ ωραία. Και τα τελευταία χρόνια πάλι είμαι στη Megart Gallery που είναι στον Γιάννη στο Νέο Κόσμο με τον κύριο Παγουλάτο. Εκεί βρίσκομαι σταθερά κάθε μήνα. Δηλαδή κάθε μήνα μπορεί κάποιος να περνάει από την καλερί και να βλέπει τα έργα μου. Έχω πάντα δύο κομμάτια μέσα στην καλερί. Γι' αυτό λέω ότι είναι ωραίο να υπάρχει ένας χώρος σταθερός, να μπορεί κάποιος να έρθει από κοντά να δει τα έργα και να μιλήσει με τον καλλιτέχνη, με κάποιες απορίες, κάποια πράγματα που θα θέλει να μάθει. Αυτή είναι η ομορφιά έτσι. Του πίνακα. Δεν είναι να το βγάλω σε μια φωτογραφία.
Εγώ, να πω την αλήθεια, τελευταία χρόνια αποφεύγω, δεν βγάζω πινακές. Αυτό ήθελα να πω, ότι βλέπω ότι το Facebook δεν το έχεις ενεργό. Όχι, δεν βγάζω πινακές στο ίντερνετ, το μόνο μέσω της γκαλερί που βγάζει τους καλλιτέχνες και όταν έχουμε κάποια έκθεση βγάζει στο site τους πίνακες που υπάρχουν. Μόνο, τα υπόλοιπα τα αποφεύγω. Προτιμώ την πιο προσωπική επαφή και προτιμώ με αυτό που την ομορφιά να βρεθούμε όλοι μαζί, να συναντηθούμε, να πούμε δύο πράγματα σε μια ωραία ατμόσφαιρα, ναι. Και να, αυτή είναι η επικοινωνία του ανθρώπου. Καλό είναι το ίντερνετ, καλά είναι όλα αυτά. Αλλά χάνουμε την επικοινωνία μας, χάνουμε την επαφή μας. Δεν φεύγουμε πια από το σπίτι για να πάμε κάπου να δούμε κάτι διαφορετικό. Καθόμαστε στο σπίτι και τα βλέπουμε όλα από την οθόνη. Λοιπόν, ξέρεις τι, εγώ το πρωί όταν ανοίγω τα μάτια μου, κάνω ό,τι κάνω τέλος πάντων, μετά φτιάχνω καφέ, κάθομαι στο ίντερνετ. Πρέπει να την κόψω αυτή τη συνήθεια. Ναι. Γιατί διάβαζα σήμερα ότι είναι η συνήθεια των αποτυχημένων. Είναι η εύκολη λύση εδώ που τα λέμε. Είναι το εύκολο. Είναι το εύκολο. Καλό είναι λίγο να βουλευτούμε και λίγο από τις καρέκλες μας. Ναι, καλά, εντάξει, ναι. Αλλά τώρα όλοι παραπονούνται και γκρινιάζουν με το... Αλλά νομίζω ότι... Κοίταξε, θα σου πω τι παρατήρησα. Πέρυσι, 22-23 Χριστούγεννα, είχαν όλοι στολίσει ένα μήνα πριν και ξεστολίσαν ένα μήνα μετά. Δηλαδή, θυμάμαι, ήταν Φεβρουάριος και ακόμα ανάβανε στη γειτονιά μου φωτάκια. Αυτό δεν δείχνει την ανάγκη του ανθρώπου. Ήταν η ανάγκη μετά την κλεισούρα. Φέτος, και αργά, δηλαδή η γειτονιά μου τώρα. Ναι. Και αργά στολίσανε και πολύ γρήγορα τα μαζέψανε. Φέτος εγώ δεν κατάλαβα γιορτές. Ναι. Πέσανε Σαββατοκύριακο. Ήταν και πολύ γρήγορα. Έχω πολύ γρήγορα. Εγώ νομίζω είναι και αυτό που έχουμε συνηθίσει. Επειδή πέσανε Σαββατοκυριακή. Σαββατοκύριακο είναι πολλές οι δουλειές μας, πολλά όλα αυτά που κάνουμε. Έχουμε μια γρήγορση όλοι μας στην και πόλη. Δεν το καταλάβαμε. Ζούμε με άλλους ρυθμούς. Δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν προλάβουμε να καταλάβουμε. Πότε γίνονται όλα. Δεν μπορούμε να απολαύσουμε κάτι. Εγώ, δηλαδή, αλλά βλέπω ότι η κλεισούρα όμως έκανε παιδιά, δηλαδή πριν έβαλα το μελανόχυτο και μου λέει το παλικάρι αυτό όταν είχε έρθει πέρυσι και φέτος ήρθε στις αρχές της εκπομπής το Σεπτέμβρη, μου λέει εγώ έγραψα όταν ήταν η καραντίνα. Φέρα μια κοπέλα συγγραφέα και μου λέει εγώ το πρώτο μου βιβλίο το έγραψε το 21 μες στην καραντίνα. Ναι, γιατί ήταν η εποχή που ήταν ήσουν μέσα, υπήρχε μια αδράνεια. Δηλαδή οπότε είδα πολύ κόσμο. Υπήρχε ένας σκυρμός. Ναι, ξέρεις πόσοι ποιητές, ονομάστηκαν ποιητές, που γράψανε βιβλία το 21 και το 20 στην καραντίνα μέσα. Ναι. Όταν ο άνθρωπος κατασταλάζει από την καθημερινότητά του, ναι, αλλά αυτό το βρίσκεις εσύ. Το βρίσκεις μετά. Άκου να σου πω. Τι μπορώ να κάνω. Εσύ έχεις σπουδάσει καλλιτεχνών. Ναι, και εγώ βέβαια ξεκίνησα. Εγώ ξεκίνησα και... από ταλέντο. Είχα το ταλέντο. Και είσαι από την μικρή. Αγάπη, και είμαι από τα 16 μου. Δηλαδή επαγγελματικά. Τώρα, εγώ κάθομαι μέσα χρόνια. Στο σπίτι, γράφω ένα βιβλίο. Και επειδή έγραψα ένα βιβλίο, και άντε και κάτι σκόρπια, ανθολόγια. Λέγομαι ποιήτρια. Εγώ κάνω 10 χρόνια εκπομπή και ντρέπομαι να πω ότι είμαι ραδιοφωνικός παραγωγός. Και εγώ βλέπω 30 χρόνια ζωγράφος. Και ντρέπεσαι. Και πραγματικά δεν είναι κάτι που θα το πω ή θα το πενέψω, γιατί έτσι είναι. Και βλέπω ανθρώπους που λένε αμέσως ποιητής, ξέρω εγώ. Είναι το εύκολο, είναι το εύκολο. Αυτό είναι το εύκολο. Εγώ αποδέχομαι. Έχονται πάρα πολλοί άνθρωποι που ζωγραφίζουν και φέρνουν πίνακες, δεν έχουν πάει σε κάποια σχολή, δεν έχουν κάνει μαθήματα, μπορεί να έχουν και ένα ωραίο αποτέλεσμα, δεν παίζει ρόλο. Μπορεί η να τέχνη, είναι έμφυτο το ταλέντο, δεν ναι, είναι. Η τέχνη. Μα να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι η ποιήση, το θέατρο... Υπάρχει. Άκουσα με τώρα. Τι θέλω να πω. Ναι. Θα πω για ποιητές. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν τώρα, έχουν βγει 10.000 ποιητές. Από αυτούς τους 10.000, οι 10 είναι καλοί ποιητές. Ναι. Όλοι οι άλλοι δεν αυτό είναι καλοί ποιητές. Ναι. Άλλο αν αυτό χαρακτηρίζονται ποιητές. Εντάξει. Αυτό, ναι. Δηλαδή δεν μπορείς τώρα να... Το ταλέντο είναι έμφυτο. Μπορεί κάποιος υπάρχει να μην πάει στη σχολή. Εδώ βλέπεις ανθρώπους που είχαν έμφυτη τη μουσική μέσα τους. Ναι, και χωρίς να έχουν πάει... Μπράβο, ζωγράφους. Καταπληκτική. Ή γλύπτες και τέτοια που τα έχουν έμφυτο. Ναι. Είναι από μέσα ναι, τους, ναι, ρε παιδί μου. Ναι.
Δεν μπορεί όλοι να είμαστε ποιητές και όλοι να είμαστε ζωγράφοι και όλοι, όλοι έχουν γίνει πια όλα, τα πάντα ναι, όλα. Δηλαδή είναι φοβερό. Είναι όλα τα καλλιτεχνικά έχουν πάει στέλνει. Δηλαδή τραγουδιστές, ποιητές, ζωγράφοι. Εντάξει, οι τραγουδιστές είναι εδώ και 2-10 χρόνια αυτό το πράγμα. Ότι έχουν, ναι, ότι έχουμε γεμίσει. Όλα είναι αποδεκτά. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Σίγουρα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και σεβόμαστε την άποψη του κάθε ανθρώπου. Και γι' αυτό έχουν μπερδευτεί και τα επαγγέλματα. Αλλά έχουν μπερδευτεί όλοι και μπερδεύεται και ο κόσμος αυτό. Δηλαδή, μπερδεύεται ο κόσμος, για να σου πω τώρα στο δικό μου τομέα, που είναι μια έκθεση ζωγραφική. Θα έρθουν καλλιτέχνες οι οποίοι είναι είτε σπουδαγμένοι είτε όχι. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Μπορεί να είναι ένα αποτέλεσμα καλό. Η τέχνη είναι υποκειμενική, δεν είναι αντικειμενική. Αλλά υπάρχει και το αλλά. Το αλλά είναι ότι εγώ δεν αποδέχομαι μια τέχνη που μπορεί κάποιος να κάνει ένα αφηρημένο, για παράδειγμα, που κάνουμε πολύ και εγώ κάνω μοντέρνα τέχνη και λίγο προς το αφηρημένο. Αλλά καλό είναι να υπάρχει, πριν το κάνεις αυτό, να υπάρχει η βάση. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει η βάση σε ένα καλλιτέχνη, να έχει σπουδάσει κάποια πράγματα, να έχει μάθει κάποια πράγματα και να έχει ξεκινήσει από το κλασικό του για να το προχωρήσει, γιατί όλοι οι καλλιτέχνες από το κλασικό και μετά πάμε και από τα τοπία μετά, ναι. Και φτάνουμε στο δικό μας αυτό που εμείς νιώθουμε καλύτερα και έχουμε προχωρήσει. Όταν πάμε, δηλαδή πάμε το Α και φτάνουμε μέχρι το κάποιο τέτοιο, όταν πάμε κατευθείαν σε ένα μέρος της τέχνης, στη μέση για παράδειγμα της τέχνης, επειδή βλέπουμε ότι βγαίνουν τα έργα μοντέρνα, ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν έργα που έχουν μονοχρώματα, και πάμε να κάνουμε το ίδιο, το αποτέλεσμα δεν θα είναι το ίδιο. Και όχι μόνο δεν θα είναι το ίδιο, δεν έχει και διάρκεια αυτός ο καλλιτέχνης. Δεν θα έχει διάρκεια. Θα είναι για ένα διάστημα, είναι αυτό που εσύ μου τώρα κάποιος έχει στο μυαλό σου και μου το λες. Δεν έχω συγκεκριμένα άτομα, γιατί εγώ αποδέχομαι τον κάθε άνθρωπο. Μ' αρέσει και λέω και μπράβο στην προσπάθεια που κάνει ο κάθε άνθρωπος. Απλά να υπάρχει μόνο, εμένα με ενοχλεί όταν δεν υπάρχει ισορροπία. Μ' αρέσει να φαίνει και οποιοδήποτε καλλιτέχνη στο έργο του και θα πω μπράβο, αλλά να υπάρχει ταπεινότητα. Εκεί είναι το κομμάτι το δικό μου. Εκεί είναι που πιέζομαι και με ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί το τι θα δω ή το θα φέρει κάποιος στην έκθεση μαζί με μένα, μαζί και εγώ με έναν άλλο πιο καλό καλλιτέχνη να φέρω τα ούς πινακές μου. Η ταπεινότητα. Όταν δεν υπάρχει ταπεινότητα, όταν ο άνθρωπος πιστεύει ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτό που είναι, εκεί είναι που χαλάει το κομμάτι. Και εκεί είναι που χαλάνε και τιμές. Κοίταξε να σε, όταν θυμάμαι πριν το ξεκίνησα τις εκπομπές έτσι και γνώριζα ανθρώπους έτσι, βέβαια δεν ήταν τόσο πολύ. Ναι. Έλεγα, ωραία, ο κόσμος ασχολείται με την τέχνη και ξέρω, εγώ χαιρόμαι. Ναι. Μετά είδα ότι και η Κουτσή Μαρία δηλώνει ζωγράφος ή δηλώνει ποιήτρια ή δηλώνει ηθοποιός. Η αδικία. Ξέρω, εγώ πήρα την ασύνταξή μου, ναι. Δεν είχα τι να κάνω, ναι. Και πήγα και έκανα κάποια σεμινάρια και λέγω ηθοποιός και πάω και παίζω θεατρικές παραστάσεις και παίρνω τη δουλειά ανθρώπων που έχουν σπουδάσει χρόνια, που έχουν τελειώσει δραματικές σχολές, που έχουν δώσει τη ζωή τους γι' αυτό. Ναι. Δηλαδή, κάπου δεν είναι λίγο έτσι φάουλ όλο αυτό. Αυτό είναι μεγάλη αδικία. Δηλαδή, η αδικία είναι σε αυτό ακριβώς το κομμάτι που μου λες εσύ τώρα. Μπορεί κάποιος. Όπως δεν μ' αρέσει που βλέπω τώρα στην τηλεόραση οι ηθοποιούς να παρουσιάζουν παιχνίδια. Γιατί, κύριε, δεν υπάρχουν οι παρουσιαστές, δεν υπάρχουν οι δημοσιογράφοι. Αυτό. Γιατί μου βάζεις τον ηθοποιό. Όταν είναι κάποιος άνθρωπος ήδη επώνυμος και ξαφνικά. Δηλαδή, βλέπεις μια ηθοποιός έρχεται τώρα που την αγαπώ. Ναι. Μ' αρέσει αυτή η κοπέλα. Ναι. Το Swift στην ΕΡΤ που κάνει, το Swift, πώς λέγεται. Ναι, ναι, ναι. Αυτή το, η κοπέλα μου αρέσει. Το παιχνίδι, το ναι, παιχνίδι, στην ΕΡΤ. Παιχνίδι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μου αρέσει η κοπέλα αυτή, πάρα πολύ σαν ηθοποιός. Ναι, ναι. Παίζει σε τόσες σειρές. Γιατί ρε αδερφάκι μου τώρα κάνει αυτή την παρουσιάστρια. Ναι. Δηλαδή έτσι θα σε βαρεθεί ο κόσμος. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αυτή είναι η αδικία. Εγώ και παίρνει και τη δουλειά ενός παρουσιαστή κανονικού. Μπορεί να έρθει κάποιος επώνυμο, κάποιο παιδί επώνυμο ανθρώπου και να πει ότι ξέρεις, είμαι ζωγράφος. Βγήκα και έκανε έκθεση και μετά ξέρεις ξαφνικά έρχονται όλοι. Γιατί είναι ήδη, κρατάει ήδη την επωνυμία από την μαμά, από τον μπαμπά, από οποιοδήποτε άλλο. Αυτό είναι η αδικία. Εκεί, γι' αυτό η τέχνη γίνεται καμιά φορά παρεξηγήσιμη και σου λέει, έχεις γνωριμίες.
για να προχωρήσει την τέχνη σου. Ναι, γνωρίζεις, αυτό είδες και βλέπεις, μπράβο, ναι. Θα μου πεις, βέβαια, ο άλλος δρόμος όταν δεν έχεις γνωριμίες είναι πολύ δύσκολος, γιατί και εγώ ξεκίνησα από τα 19 μου και παλεύω ακόμη για να κάνω κάποια πράγματα. Όχι παλεύω για να βγω σε εκθέσεις, γιατί τώρα πια το να πας σε μια έκθεση είναι εύκολο πράγμα, δεν είναι τόσο δύσκολο. Παλιότερα εγώ για να πω σε μια έκθεση. Α, παλιά ήταν πολύ δύσκολα. Στα 19 μου, όταν πήγα για να πω. Ναι, μπράβο, παίρνει σε επιτροπή να δούμε. Πέρασα από επιτροπή. Μα δεν υπήρχαν τόσε γκαλερί, δεν υπήρχαν ναι, τόσα. Από επιτροπή. Ήταν ένα. Τώρα ο κάθε ένα γίνεται δάσκαλο ζωγραφική, ανοίγει ένα στούντιο, ναι, διοργανώνει πιο... μετά γκαλερί και τέτοια για να προωθήσουν τα. Και μέσω του διαδικτύου τώρα γίνεται ακόμη λίγο πιο απλοποιημένο. Οπότε εσύ, εγώ είμαι 30 χρόνια δουλεύω στο επάγγελμα. 30 χρόνια ζωγραφίζω, ζωγραφίζω συνέχεια όμως. Δεν έχω σταματήσει ποτέ. Δηλαδή, μπορεί και μέσα σε ένα μήνα να βγάλω και 5 πίνακες και 7 πίνακες να βγάλω. Και βλέπετε σε καλερί έρχονται, φέρνουν τα ίδια και τα ίδια. Δεν υπάρχει μια εξέλιξη όμως. Εκεί είναι το κομμάτι που φέρνει τη διαφορά του καλλιτέχνη, πόσο πολύ εξέλιξη υπάρχει, πόσο πολύ ζωγραφίζει και τι καινούριο φέρνει. Mm-hmm. Όταν φέρνεις καινούριο σημαίνει ότι δουλεύεις. Όταν δουλεύεις πιστεύω πια ότι είναι αυτό που σου δίνει μία αξία, τουλάχιστον λες ότι προσπαθώ. Αλλά σίγουρα δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Σε καμία τέχνη δεν είναι εύκολα εσύ τα πράγματα. Εσύ στο σπίτι δηλαδή έχεις πει στον άντρα και στα παιδιά ότι ξέρετε κάτι, αυτός ο χώρος είναι ο δικός εγώ μου χώρος. Εγώ στο σπίτι κάνω μεγάλη υπομονή, γιατί έρχονται φορές ναι, που απλώνω τα χρώματα και δουλεύω ατελείωτα. Οπότε καταλαβαίνεις δεν είναι εύκολη συμβίωση με έναν καλλιτέχνη στο σπίτι. Και αυτό ήθελα να σου πω, έχεις δικό σου ευχαριστώ, χώρο. Δεν έχω την πολυτέλεια όπως και οι περισσότεροι δεν έχουν. Κάποτε είχα βέβαια το δικό μου χώρο. Τώρα, βάσει των συνθηκών που πρέπει να τα κάνουμε όλα, να τα προλαβαίνουμε σε ένα σπίτι, δεν υπάρχει πολύ τέλεια. Και ευχαριστώ βέβαια για την οικογένειά μου για την υπομονή που κάνουν, γιατί καμιά φορά δεν τους έχω και χώρο να κουμπίσουν και πράγματα. Τους περιορίζω τα πάντα στο σπίτι. Αλλά είναι κάτι που δεν μπορώ να το σταματήσω. Εγώ με το που θα βάλω τον καμβά και θα δω, θα ρίξω τα πρώτα χρώματα, κατευθείαν θα σκεφτώ τι θα φτιάξω με αυτά τα χρώματα, τι μου δημιουργεί αυτό. Και εκεί και με πω ένα νέο πίνακα. Βρίσκω μια καινούργια τεχνική. Κάτι που δεν έχω ξανακάνει. Πειραματίζομαι. Όλα αυτά τα χρόνια πειραματίζομαι. Για να βγάζω κάτι πιο φρέσκο, κάτι πιο όμορφο, κάτι πιο διαφορετικό, γιατί να με βαριέμαι και εγώ ίδια βέβαια. Γι' αυτό λέω ότι η ζωγραφική είναι δημιουργία. Πρέπει να την εξασκούμε συνέχεια. Εφόσον το αγαπάμε. Και εφόσον είναι κάτι που το θέλουμε πολύ. Μας κάνει καλό. Θέλω να έχω επαφή με τον κόσμο. Θέλω να βλέπουν τα έργα μου. Να μιλάω με τον κόσμο και να μην φοβούνται να έρθουν στην καλερί. Δεν είναι τρίκα τα πράγματα. Τώρα έχουμε φτάσει σε μία... Εμείς πάντως εδώ στο Γαλαξέ στη Νέα Σμύρνη, ότι όλο το καλοκαίρι είχε εκθέσεις ζωγραφικές όλο το καλοκαίρι. Ναι, είναι πολύ καλό. Τώρα εγώ επειδή κλείνω τα 10 χρόνια σκέφτομαι να κάνω μία γιορτή. Τώρα πρώτο ο Θεός να δούμε, γιορτή, γιατί μπορεί να τα σκέφτομαι, αλλά κάτσε να δούμε τι οικονομικά. Ναι, είναι πολλά τα κομμάτια. Λοιπόν, και επειδή ήταν Σεπτέμβρης του 2014, σκέφτομαι να την κάνω όπως τελειώνω καλοκαίρι, έτσι, Μάιο, Ιούνιο. Ωραία. Και σκέφτομαι να ζητήσω το Γαλαξία. Να καλέσω κάποιους καλλιτέχνες που είχαν έρθει, μουσικούς, τραγουδιστές, έτσι να, φωστά, πολύ ωραία, να πω ο καθένας από ένα τραγούδι κάτι, ξέρεις, που είχαν περάσει από εδώ. Και βέβαια έξω, ναι μεν είναι μεγάλη σάλα, από κάτω έχει χώρο που μπορώ να πω στους εικαστικούς, το είπα και του Λεόντιου, ωραία, να φέρουν κάποιοι εικαστικοί που έχουν έρθει από εδώ, να φέρουν τα έργα τους, έργα τους ναι, για εκείνη την ημέρα, να τα εκθέσουν, ξέρεις. Να γίνει μια καλλιτεχνική, ένα καλλιτεχνικό event πια. Ναι, το καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας θα κλείνει τα 10 χρόνια και θα κάνω σαν ιδέα. Αυτό σκέφτομαι. Πολύ ωραίο. Να καλέσω τους ποιητές μου. Πολύ ωραίο. Ποια παιδιά με στηρίξαν εδώ, ποιοι είχαν έρθει, ποιοι. Είναι πάρα πολύ όμως τώρα που το σκέφτομαι. Ναι. Όποιοι μπορούν. Δεν πειράζει, όποιοι μπορούν να γεμίσει ο χώρος από, από ανθρώπους που θα έρθουν. Αλλά και ξέρεις τι όμως σκέφτομαι, ότι θα θέλω και ένα 300-400 ποτά, τέτοια μπουφέ και τέτοια. Μπουφέ, ναι, όταν οργανώνεται κάτι τέτοιο θέλει, αλλά
Κάτι θα σκεφτούμε. Κάτσε να δούμε τότε. Κάτι θα δούμε. Ναι. Θα βρούμε κάποιο τρόπο. Γιατί το ένα έξοδο με καβαδέ δεν γίνεται. Θα βρούμε κανένα τρόπο. Περιττό να σου πω ότι εδώ και 10 μέρες σκέφτομαι ότι είμαι πάρα πολύ γκρινιάρα με τα οικονομικά και αυτό είναι επειδή δεν έχω λεφτά γι' αυτό. Και έχω γίνει γκρινιάρα νομίζω. Δηλαδή πιάνω τον εαυτό μου ότι έχω γίνει γκρινιάρα. Γι' αυτό το λόγο. Και αυτό είναι ακόμα. Άμα θα γίνει, εννοείται ότι θα συμμετέχεις, ε. Θα συμμετέχω με πολύ μεγάλη χαρά. Το γνωρίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ και η εκπομπή σου και ο τρόπος που τα λέμε κάθε φορά που έρχομαι. Και πραγματικά, ναι, θα έρθω με μεγάλη χαρά. Θα έρθω. Τώρα, αν κάνει και κάτι ο Δήμος της Νέας Σμύρνης, γιατί έχουν πέσει κάποιες προτάσεις ότι μήπως κάνουμε την πλατεία ολόκληρη μια έκθεση. Ωραία. Εικαστική έκθεση, ξέρεις. Ωραία. Θα σου πω. Αν δω ότι κάτι, κάτι γίνεται. Συνήθως πηγαίνω και στην Ηλιούπολη έχω πάει. Έχω πάει σε διάφορα μέρη. Πηγαίνω. Όταν και στη Λάρισα έχω πάει, που είναι η πόλη μου. Ήμουν καλεσμένη, οπότε πήγα. Κάναμε και μια ομαδική πολύ ωραία έκθεση. Κάναμε. Θα πάω, ναι. Θα έρθω. Ευχαρίστω. Δεν έχω. Κοίτα, ήταν και ένα πάντρεμα που γινόταν επίση. Η παρουσίαση λογοτεχνικού βιβλίου με ζωγραφική. Γίνονται αυτά. Γίνονται είναι αυτά. Πολύ ωραία. Ή είναι την άλλη φορά μου είχε έρθει μια κοπέλα που μου δείχνει το εξώφυλλό της ότι το είχε ζωγραφίσει μια φίλη της Καστικό στο βιβλίο. Νοματικά, ζωγραφιά ναι. Τελείως δηλαδή. Πραγματικά, πραγματικά είναι πολύ και εσύ ωραία. Νομίζω έχεις κάνει τέτοιες δουλειές με την Αντριάννα, με ποιον είχες κάνει. Όχι, δεν είχα κάνει εγώ επάνω σε βιβλίο. Είχα μια πρόταση, δεν έτυχε να το ολοκληρώσω, να σου πω την αλήθεια. Εγώ κάνω τυχογραφίες. Μπράβο, ναι, αυτό θυμάμαι. Τυχογραφίες είναι που σου έχω πει ότι κάνω και τους πινακές μου. Βέβαια, έχω τύχει και εγώ, έχω κάνει διάφορα σε δουλειές. Έχω ζωγραφίσει τυχογραφίες, έχω ζωγραφίσει πάνω σε τσάμι παραθύρου που ήθελε μια κυρία να κάνει κάτι. Έχω ζωγραφίσει πάνω σε μηχανή το κανδράν που έχουν τις ταχύτητες 2 χιλιόμετρα. Στο καλλιτέχνα έχουμε κάνει σε πολλά. Ζωγραφίζουμε παντού. Δεν είναι κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι καλό, είναι ωραίο ότι μπορούμε να κάνουμε. Τώρα όμως ασχολούμαι αποκλειστικά με τις εκθέσεις τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια είμαι εκεί. Και πηγαίνω είτε με την Artway είτε με τη Makeup Gallery. Και με την UNESCO βέβαια όπου βρίσκεται και όπου κάνουμε τα επόμενά μας. Αυτό είναι ευχάριστο. Και τώρα έχουμε ετοιμάσει την έκθεση. Αυτή η έκθεση. Θα είναι χαρά μας, λέει, η παρουσία σας στα εγγένεια της ατομικής έκθεσης της Μαρίας Μιχαηλίδου «Η τέχνη μου, η ζωή μου». Με το στη Mega Art Gallery, Mega Art, που είναι Κοτοπούλου Κασομούλη. Κασομούλη, ναι. Σταθμός μετρού Αγίου Ιωάννη Αθήνα. Α, είναι που μου λες ο κύριος εδώ στον Αγίου Ιωάννη. Ο κύριος, μπράβο. Ο κύριος, είσοδος ελεύθερη, να έρθουμε σε επαφή με τον κύριο. Να έρθουμε να προωθήσουμε και την έκθεση. Αυτή, η έκθεση αυτή είναι η πρώτη μου ατομική που κάνω. Η πρώτη ατομική μου, γιατί συνήθως είμαι σε ομαδικές. Θα είναι η πρώτη ατομική. Θα έχω γύρω στα 60 κομμάτια μέσα στην έκθεση. Ναι. Τα εγγένεια είναι 3 Φεβρουαρίου, 7 η ώρα το ξεκινάει σάββατο. 3 Φεβρουαρίου με διάρκεια έως 10 Φεβρουαρίου. Οι ώρες θα είναι 7 το απόγευμα. 7 το απόγευμα. 7 το απόγευμα, ναι. Κάθε απογευματάκι, ένα δεκαήμερο. 7 το απόγευμα είναι τα εγγένεια. Μετά όλη την υπόλοιπη εβδομάδα είναι και πρωί και απόγευμα. Α. Είναι ανοιχτά η καλέρι όλη μέρα και τα έργα λοιπόν, ήταν εκεί όλη την εβδομάδα. Να το ξαναπάμε από την αρχή. Τα εγγένεια είναι 3 Δευτέρου του 24, είναι στις 7 η ώρα, είναι Σάββατο. Σάββατο, ναι. Γιατί είναι και το μνημόσυνο του Πάτερ Δημοσθένη εδώ στους Αγίους Αναργύρους στα 40 του. Γι' αυτό το θυμάμαι. και 7 η ώρα το απόγευμα είναι. 7 η ώρα το απόγευμα είναι τα εγγένεια, γίνεται η έναρξη της εκθέσης. Η διάρκεια της έκθεσης όμως θα είναι από 3 έως 10. Από 2 μάλλον έως 10 και θα είναι πρωί και βράδυ. Ναι, κανονικά τα ώρες καταστημάτων. Ώρες καταστημάτων, ναι, η γκαλερί είναι ανοιχτή. Η γκαλερί θα είναι ανοιχτή. Θα και νομίζω ότι το μετρό είναι πολύ εύκολο. Είναι πάρα πολύ, είναι δίπλα σχεδόν, είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ κοντά με το μετρό. Με το που θα πάρεις το μετρό, θα κατέβεις, είναι πολύ κοντά. Εγώ θα είμαι συνέχεια. Εκεί είτε εγώ είτε κάποιος άνθρωπος δικός μου βέβαια, αλλά όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνεί με την Mega Art Gallery. Και
να είμαι και εγώ, μήπως θέλει κάποιες πληροφορίες, κάποια ενημέρωση, να μιλήσουμε λίγο για τα έργα, να μιλήσουμε για τη τέχνη. Θα είναι πολύ ευχάριστο για μένα να έρθουν από κοντά να. Εγώ πάντως θυμάμαι ότι ήθελα να πάρω ένα έργο σου μια φορά, αλλά δεν κατάφερα να μαζέψω τα λεφτά. Δεν πειράζει. Την επόμενη. Εγώ είμαι εκεί, όποτε θέλεις. Πραγματικά, βέβαια, μπορείς να με πάρεις και τηλέφωνο να μιλήσουμε και από το σπίτι, να είσαι και από το σπίτι κανονικά. Και να δεις από κοντά και τα υπόλοιπα. Να πούμε και για το σύζυγο, γιατί θυμάμαι και το σύζυγο και στη τελευταία έκθεση που είχαμε βρεθεί τότε. Ναι. Εκεί δίπλα σου, δύναμη. Είναι πάντα. Δεν έχω. Πάντα και τώρα είναι δίπλα μου και τα παιδιά μου και ο σύζυγός μου είναι πάντα δίπλα μου. Πόσα παιδιά έχω. Τρία παιδιά έχω. Τρία, δύο κορίτσια και ένα κορίτσι. Τρία παιδιά. Τα παιδιά έχει πάρει κανένα το ταλέντο σου, έτσι, έχουν πάρει λίγο. Ο δεύτερος είναι λίγο περισσότερο από το ταλέντο μου, αλλά δεν πολύ ασχολούνται, αλλά το έχουν. Αλλά δεν πειράζει, έχουν τη μαμά, δεν θέλουν πια να δουν άλλο. Δεν νομίζω ότι δεν θέλουν να δουν άλλο πίνακα και άλλα πινέλα και άλλα χρώματα. Νομίζω ότι είναι χορτασμένα. Μπορεί να έχουν κάπου αλλού, να είναι στο στίχο, να είναι. Ναι. Δεν ασχολούνται πάρα πολύ με τα καλλιτεχνικά. Υπάρχει. Δύο αγόρια μου πέσει ένα κορίτσι. Ναι. Αλλά δεν ασχολούνται. Θα πει τα αγόρια είναι πιο πολύ μπάλα, μηχανές. Είναι μεγάλα τα αγόρια. Είναι μεγάλα, ναι. Είναι 25 και 23. Ωραία. Αντράκια, ωραία. Ναι, αλλά δεν πολύ ασχολούνται. Έχουν άλλα αυτά. Τα δικά του. Και το κορίτσι είναι το μικρό. Το κορίτσι είναι το μικρό, ναι. Δεν είναι το μωρό σας, το προσέχετε. Το μωρό μου είναι αυτό. Επομένως, κάνουμε, μα ευτυχώς έχω δίπλα μου βέβαια και ο σύζυγός μου είναι πάντα δίπλα μου και τώρα αυτός είναι που με παρότρινε για την ατομική έκθεση, να πούμε την αλήθεια, και μου λέει πρέπει να κάνουμε μια ατομική έκθεση. Έτσι το ξεκινήσαμε, γιατί δεν είναι εύκολο, είναι 60 κομμάτια θα βγουν μέσα στην έκθεση. Είναι. Ήθελε πολύ δουλειά όλο αυτό το πράγμα. Αλλά ευχαρίστως το έκανα και ελπίζω να έρθουν όσοι μπορούν να παρευρεθούν, να μιλήσουμε από κοντά, να δούνε τα έργα. Θέλεις να μου πεις έτσι περίπου με τι, με λάδι που λένε. Ναι, τα υλικά μου, ναι. Κοίτα, εγώ ξεκίνησα παλιότερα, μου θυμάστε, με την ακουαρέλα, η υδατογραφία. Δεν θα έχω υδατογραφία μέσα στην έκθεση, γιατί ασχολήθηκα τον τελευταίο καιρό με τα ακριλικά. Οπότε έχω ακριλικά και λογογραφίες. Η υδατογραφία δεν θα βάλω ακόμη. Θα βάλω στην επόμενη, λέω, ατομική μου. Με τα ακριλικά έχω βρει κάποιες πάρα πολύ ωραίες τεχνικές. Δηλαδή είναι ένα, πιστεύω, αρεστό αποτέλεσμα. Και θα ήθελα να έρθουν να δουν αυτό το διαφορετικό. Νομίζω ότι αυτό είναι που με γεμίζει και αυτό είναι που θα μου δώσει την όθηση για να κάνω πάλι και συνέχεια να κάνω και άλλα έργα. Πρέπει να τη στηρίξω. Πρέπει να με στηρίξετε, δεν γίνεται. Πρέπει να κάνω και άλλα έργα. Πρέπει να έχω μια όθηση για να πω, να έχω την παρόντριση δηλαδή ότι πρέπει να κάνω και άλλα έργα. Που θα κάνω βέβαια και άλλα έργα, γιατί αγαπάω τόσο πολύ την τέχνη μου. Εγώ νομίζω ότι έτσι ξεδίνει, είναι ψυχοθεραπεία. Δεν τη σταματάω ποτέ. Ναι, δεν ψυχοθεραπεία σου είναι. Είναι ψυχοθεραπεία. Και μ' αρέσει αυτό το ταξίδι που κάνω για να βρω το κάτι το καινούργιο και το τι θα βγάλω στο καμπά μου. Είναι υπέροχο. Είναι κάτι σαν να δημιουργήσω. Για πες μου, γιατί αυτό για τα κλεμμένα γλυπτά, ναι. Τι έφτιαξες. Για τα κλεμμένα γλυπτά θα το έχω το θέμα αυτό στην έκθεση, γιατί ήθελα να το βάλω. Έχω κάνει μία θάλασσα, στο βυθό κάτω είναι τρία κομμάτια από τα κλεμμένα που είναι, λείπουν από εμάς. Η θάλασσα μετά βγαίνει φουρτούνα προς τα επάνω, σαν να τραβάει μία φυσούνα και την τραβάει τη θάλασσα και πάνω-πάνω είναι ένα χέρι και κρατάει τον Μπαρσελόνα. Είναι το χέρι του ελληνικού, είναι η Ελλάδα δηλαδή, που περιμένει με ανυπομονησία να ανέβουν τα γλυπτά τους και να επιστρέψουν και ωραίο, να ανέβουν πάνω. Ωραίο θέμα. Νομίζω ότι ωραίο. Είναι κάτι το διαφορετικό, ναι. Έτσι το σκέφτηκα εγώ εκείνη την ώρα, έτσι μου ήρθε η έπνευση και λέω θα κάνω αυτό. Να περιμένει η Ελλάδα με ανυπομονησία να έρθουν πάλι τα γλυπτά μας. Να επιστρέψουν πάλι, είναι κρίμα. Για μισό λεπτό. Περίμενα να πετάξω λίγο την κάμερα να. Αν θες πες κάτι σε μια πρόσκληση, να πάνε έξω πάνω. Πες ξανά την ώρα και την αφαιρώ. Ναι. Λοιπόν, να πούμε για άλλη μια φορά για την ατομική μου έκθεση. Η έκθεση έχει το θέμα «Η τέχνη μου, η ζωή μου». Είναι τα εγκαίνια 3 Φεβρουαρίου, 7 η ώρα το απόγευμα
Η διάρκεια είναι από τις 3 μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου. Επισκεψιμότητα υπάρχει καθημερινή, ωράρια καταστημάτων είναι στη Main Garden Gallery. Σας περιμένουμε με πολύ αγάπη και πολύ χαρά να μιλήσουμε από κοντά, να δείτε τα έργα μου και να γνωρίσετε την ομορφιά του ζωγραφικής. Θα είναι μεγάλη η τιμή που θα μας κάνετε. Και μεγάλη μας χαρά και όλα καλά. Και επειδή καλά. Είμαστε και ζωντανή εκπομπή πάντα. Εντελώς. Ναι, πιο ζωντανά δεν γίνεται. Πιο ζωντανά δεν γίνεται. Πραγματικά. Λοιπόν, πήγα να ανοίξω στον επόμενο καλεσμένο μας. Λοιπόν, Μαρία, έχω χαρεί πάρα πολύ γιατί είχα καιρό να σε δω. Και εγώ πραγματικά χάρηκα πολύ που τα είπαμε για άλλη μια φορά. Και χαίρομαι που προχωράς και κάνεις πράγματα και δεν σταματάς. Ειλικρινά, είναι ότι παίρνω πολύ λίγα λεφτά, ρε παιδί. Είχα δει ένα έργο σου και ήθελα με όλη μου την καρδιά να το πάρω. Κάποια στιγμή νομίζω να αξιωθώ να πάρω. Ευχαριστώ. Να μου πεις ποιο έργο είναι, τι θα δεις. Δεν θυμάμαι καν ποιο έχεις δει. Έχω κάνει πάρα πολλά από τότε. Λοιπόν, και θα ξαναπώ, το είπες και εσύ. Το ότι είπα και εγώ, το είπα και εγώ. Στο μετρό του Αγίου Ιωάννη. Είναι πολύ νομίζω εύκολο. Ότι είναι πολύ εύκολο. Να πω ότι η Μαρία έτσι κι αλλιώς έχει προσιτές τιμές στους πινακές, δεν έχει τρελές τιμές, μην τρελαθούμε. Όχι. Και είναι και ένας άνθρωπος που μπορεί να κάνει πολύ ωραία πράγματα. Εγώ έχω δει και τοιχογραφίες που έχει κάνει σε μαγαζιά. Ναι. Και με τα θέματα που τους έχουν δώσει. Ναι, γιατί κάνω και παραγγελίες. Μπράβο. Δεν είναι μόνο ότι κάνω τα δικά μου θέματα, αναλαμβάνω παραγγελίες. Δεν είναι μία καλλιτέχνη, ένας εικαστικός που είναι ψώνιο και ξέρω εγώ. Είναι επαγγελματίας εικαστικός και ασχολείται μόνο με αυτό. Δεν παρεκκλεί, δεν θέλει να φανεί απάλλου. Μόνο με αυτό και πάντα με αυτό, ναι. Και γι' αυτό τη σέβομαι, γιατί είναι και ταπεινή και μανούλα με τρία παιδιά. Μα τι μάνα. Χαρούμενη μαμά. Χαρούμενη όμως. Όμως είσαι πολύ δυνατός άνθρωπος. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Πιστεύω ότι μέχρι που θα μπορώ να ζωγραφίζω και να βλέπω καλά, δεν νομίζω ότι θα σταματήσω ποτέ μου. Βλέπεις χωρίς γυαλιά. Βλέπω πολύ καλά χωρίς γυαλιά. Μπράβο, κορίτσι. Ενώ μπορεί και μία φορά στο διάβασμα λίγο να ζαλίζομαι, αλλά όταν έρχεται η ώρα που είναι το πινέλο και η σπάτουλα δεν με ενοχλεί τίποτα. Ζωγραφίζω κανονικά, ναι. Λοιπόν. Από 2 Φεβρουαρίου λοιπόν και για 10 μέρες στο μετρό του Αγίου Γιάννη, εδώ στο μετρό του Αγίου Γιάννη, η έκθεση Mega Art Gallery, τα εγκαίνια θα είναι 3 Φεβρουαρίου, 7 η ώρα το απόγευμα και για 10 μέρες σε ώρες καταστήματος. Ελεύθερη είσοδο. Ελεύθερη είσοδο εννοείται. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι, πάμε, βλέπουμε και μετά μπορούμε να το παραγγείλουμε. Αυτό, και να πούμε δεν είναι κάτι, δηλαδή. Μπορεί να δείτε και να παραγγείλετε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, κάτι που θα θέλετε ή κάτι που σκέφτετε. Ή μπορεί να μας φτιάξει κάτι εξ αρχής. Ναι, κάτι εξ αρχής. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να φύγουν οπωσδήποτε τα έργα από την έκθεση. Κρατάω, Εννοείται, είναι η δική σου πρόσκληση αυτή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα. Το εύχομαι. Σε όλα. Το εύχομαι. Εύχομαι το 2024. Το πρέπει να φέρω να κόψω και μια βασιλόπιτα εδώ. Αμέ. Δεν έχω κόψει ναι, την εκπομπή βασιλόπιτα. Χαρά, ναι, ωραία. Λες να το κάνω την άλλη εβδομάδα. Δεν το σκέφτηκα. Χαρά. Μπορώ να κάνω άλλη εβδομάδα να κόψω βασιλόπιτα, παιδιά. 2024 επιτυχίες, χαρές και υγεία στη ζωή υγεία, σου. Υγεία, να μπορούμε να είμαστε καλά. Μπράβο, η υγεία και είμαι σίγουρη ότι κάνεις όμορφα πράγματα. Εγώ εκεί είμαι και το παλεύω. Κάθε μέρα, κάθε φορά δηλαδή, δεν αφήνω την τέχνη μου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Κοίταξε να δεις να μου λες και τι κάνεις, για να τα λέμε και εδώ πέρα. Ναι. Να προτείνω εγώ στον κόσμο, δηλαδή και άλλες φορές. Ναι, κατάλαβες τι λέω. Εκτός από τυχογραφίες, είπαμε. Κάνω τους πινακές μου, κάνω τις παραγγελίες μου. Και όταν θέλει κάποιο και σκεφτεί κάτι, μπορεί να έρθουν να με βρούνε, να μιλήσουμε και να δούμε τι θέλουν. Ωραία. Εγώ είμαι ανοιχτή σε προτάσεις, δεν έχω πρόβλημα σε ό,τι έχει σχέση με τη ζωγραφική. Πραγματικά. Άρα κάνει και πίνακες κατά παραγγελία. Εννοείται. Πάντα το έκανα αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.